Κορυφαίος δολοφόνος. K-52 Alligator καταστρέφει ουκρανικά άρματα μάχης χρησιμοποιώντας νέο σύστημα παρακολούθησης και πυράβλους. Οποιοδήποτε επιθετικό ελικόπτερο λοιπόν είναι μια αεροπορική πλατφόρμα για τη μεταφορά και χρήση όπλων με κάνη ή και πυράβλων. Είναι τα χαρακτηριστικά των πυροβόλων όπλων και των πυράβλων που συμβάλλουν καθοριστικά στη συνολική μαχητική αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας πολεμικής μηχανής. Το ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Kamov K-52 Alligator φαίνεται να έχει αναδειχθεί ως ο κορυφαίος δολοφόνος των τάγκς, σύμφωνα με ένα βίντεο που δείχνει ότι κατέστρεψε δύο ουκρανικά άρματα μάχης εκτοξεύοντας αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυράβλους στο νότιο Ντονιέτσκ. Ένα βίντεο της δράσης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδειξε την καταστροφή των αρμάτων μάχης στο ηλεκτρο-οπτικό σύστημα του ελικοπτέρου. Αυτό έρχεται εν μέσω της αντεπίθεσης της Ουκρανίας, όπου έχει ήδη χάσει πολλά άρματα μάχης Leopard γερμανικής κατασκευής και αρκετά αμερικανικά οχήματα μάχης πεζικού Bradley. Το Alligator επίσης έχει αναβαθμιστεί με τον Ρωσικό στρατό να λαμβάνει την βαριά εξυγχρονισμένη παραλλαγή M τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Οι τακτικές για τη χρησιμοποίησή του επίσης έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, όπου πετούν ως ζεύγος 2-8 MTPR-1 Electronic Warfare για εμπλοκή και κυνήγι ουκρανικών στόχων εδάφους. Επίσης, το K-52 χρησιμοποιεί το εξωτερικά τοποθετημένο σύστημα VTEPS-25AW για να μπλοκάρει και να εκτρέψει την ουκρανική φορητή αεροπορική άμυνα που πυροδοτείται από τον νόμο. Το βίντεο από το EOS και το heads-up display του K-52 έδειξε μια άποψη θερμικής απεικόνησης δύο τάγκς που φέρεται να ανήκουν στην Ουκρανία στη μέση ενός ανοιχτού πεδίου, σταθευμένα το ένα κοντά στο άλλο. Η πρώτη βολή βλήματος φαίνεται από το HUD και στη συνέχεια καταγράφεται στο EOS. Ο πύραυλος είναι πιθανότατα ο 9A417-2K Vickr 1 ATGM. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια νέα παραλλαγή του Alligator. Το Alligator στο βίντεο θα μπορούσε επίσης να είναι η παραλλαγή K-52M, η οποία άρχισε να φτάνει στις ρωσικές μονάδες τον Ιανουάριο, εν αναμονή ενός πολέμου τάγκς με τεθωρακισμένα δυτικής κατασκευής. Η Ρωσία φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση για να συγκρατήσει επιτυχώς μια θωρακισμένη επίθεση, καθώς διαθέτει όχι μόνο άρματα μάχης, αλλά και αντιαρματικά όπλα, πυρομαχικό, πυροβολικό και ελικόπτερα βαριάς κλάσης. Αυτή η έκδοση έχει επίσης το νέο πυργίσκο GOES-450M Electro-Optical System, τοποθετημένο κάτω από τη μύτη, με μεγαλύτερη εμβέλεια θέασης και θα διευρύνει τις δυνατότητες χρήσης όπλων τη νύχτα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.